Καλησπέρα YouTube, σήμερα είμαι στο Bench 3, στο κάτω νεκροκόπ και κάνουμε ένα ζέσταμα στο γήπεδό τους, έτσι για να είμαστε ωραίοι στο event που θα γίνει το Tubers 2 με τους fans. Και μαντέψτε ποιος θα δυσκολεύει. Ό,τι και. Αφού νιώθουμε έτοιμοι, φεύγουμε κατευθείαν στο event. Εδώ με τον 2K θα μπούμε μέσα. Θέλουμε δύο άτομα να παίξουν αντίπαλοι. Ό,τι θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε και ένα lax. Να παίζουμε 2-3 πόντους και μετά να αλλάζουμε. Αφού έκατσα και έψαψα δύο άτομα και τα βρήκα, ετοιμαστήκαμε για να παίξουμε. Ναι. Από τώρα αυτούς. Τις δύο μοβ. Για να τους παίξουμε προς το τέλος, γιατί αυτή είναι τσακάλια καταρχήν. Δώσαμε την μπάλα στα παιδιά και ξεκίνησε το παιχνίδι. Αυτό που με τρέλανε πάρα πολύ είναι το παιδί με το καπέλο. Αν βαθμολογούσα το style του από το 100, θα του βάζα 1000. Παίρνουμε κατευθείαν την μπάλα, DK την πάσα και εγώ στο DK. Αν και δεν θέλαμε κατευθείαν να εκτελέσουμε γενικά το παιχνίδι, οπότε κάναμε περισσότερο entertainment. Για να διασκεδάσουν περισσότερο τα παιδιά που είναι μέσα και έχουν την ευκαιρία να παίξουν μαζί. Και εδώ ο DK μου δίνει την πάσα και να κάνω τη δικιά μου φάση. Πλάω την μπάλα στο παπούτσι, τον τρομάζω και τον περνώ κατά πόδια για να κάνω το layout. Μια τέτοια ίδιος κίνηση σε έναν μπασκετμπολίστα θέλει διαφορετική εκτέλεση γιατί έχει γνώση στο μπάσκετ. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι είναι πιο δύσκολο. Δείτε στυλάκι το χέρι του. Το παιχνίδι 2-1 έχει γίνει τέρμι. Κατοχή η μπάλα στο DK, πάει να μπει προς τα δεξιά και φεύγει λίγο η μπάλα προς τα κάτω. Αλλά αυτό το παιδί μου τα έχει σερβίρει όλα. Κοιτάξτε πάση. Ούτε καν δεν κοίταξε. Μπορώ να πω ότι το έχω διασκεδάσει αρκετά μες στο γήπεδο, αφού όλο το γήπεδο είναι full θετικό. Μπλοκ από το DK. Εδώ μπήκα στη διαδικασία να το κλέψω από πίσω και βρήκε το pad και πήγε να δοκιμάσει να κάνει το layout. Μπράβο στο IQ play pad. Δεν έχει σημασία μόνο το καλάθι. Διπλή πάσα, κατοχή DK και μπαίνει κατευθείαν να κάνει και αυτό σε ένα layout. Ναι, εντάξει ρε παιδιά, του τα πήρα όλα. Κατοχή η move και μπαίνουμε κατευθείαν στην άμυνα. Δίνει πάσα στο φιλαράκι του και μπαίνει στη διαδικασία να κάνει shoot. Εννοείται τον άφησα να κάνει και αυτό τη δικιά του φάση. Η Casey Horamet πήρε πραγματικά όλες τις φάσεις, ακόμα και το τελευταίο πόντι. Πιάσιμο το χέρι και πέταγμα, τρίπλα κατά τα πόδια, πέσιμο, cross και φεύγουμε κατευθείαν στο layup. Πραγματικά το διασκεδάσαμε όσο και αυτοί, το δώσαμε τα χέρια και τη γουστάραμε όλο το παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Εννοείται θα πάμε να δώσουμε και τα χέρια και στους μικρούς μας τους fans έξω. Κολλάτε πέντε μάγκες, έχουμε και το φίλο μας στο σπαλιάρα να μιλάει στο μικρόφωνο. Και τώρα, basketball freestyle. Spin anti-gravity, δηλαδή η μπάλα πηγαίνει οριζόντια και σπινάρει συγχρόνως. Κάτι το οποίο σπανίζει να γίνεται σε έναν spinner. Αν και εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι είναι το flow, δηλαδή να περιστρέφεται γύρω γύρω από το σώμα μου, κάτω από τα πόδια, σε ακροβατικές κινήσεις με την μπάλα. Είναι η ειδικότητά μου, το flow, το transition, τα acrobat moves και εννοείται τα power moves. Όσοι δεν γνωρίζετε, κάνω αυτό το κομμάτι, δηλαδή το basketball style, 16 χρόνια. Από το 2012 έως τώρα, εκπροσωπώ τη χώρα μου στο εξωτερικό, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε πολλές, δηλαδή πάρα πολλές χώρες. Όπως παράδειγμα στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Πολωνία, στην Βουδαπέστη, στην Ιταλία και σε άλλες πολλές χώρες. Έχω φτάσει μέχρι στο top 4 στη FIBA το 2016 η κατάταξή μου, δηλαδή στο ημιτελικό. Είναι ένα κομμάτι που δεν μπορώ να αποχωριστώ γιατί μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία. Αν και δεν έχω μεγαλώσει τόσο, είμαι 33 χρονών. Όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπετε τις έχω δημιουργήσει εγώ από το μυαλό μου, βλέποντας άλλους χορευτές ή κάτι άλλο το οποίο που με εμπνεύσε να κάνω τη δικιά μου κίνηση με την μπάλα. Αν και το αγαπημένο μου κομμάτι είναι όταν βάζω ένα παιδάκι να γυρίσει την μπάλα πάνω σε ένα τσόπστι. Τι ωραίο πράγμα να δημιουργείς χαμόγελο. Πολλά χαμόγελο. Και τώρα παιδιά ετοιμαστείτε για το φινάλε, δηλαδή το τρίξο. Λοιπόν παιδιά, αρχικά δεν ακούγει πάρα πολύ φασαρά για τον Dude K. Αυτά που κάνει δεν υπάρχουν. Γι' αυτόν, όχι τίποτα, γι' αυτόν είναι συνηθισμένο. Εγώ όταν το είδα πρώτη φορά μπροστά μου, έπαθα πλάκα. Θα κάνει ένα ακραίο trick shot. Θα πετάξει την μπάλα πίσω από την πλάτη του, θα προσγειωθεί πάνω του με τα δύο πόδια και την άλλη την μπάλα θα την τρίποντα, σωστά. Λοιπόν, πάμε. Έχετε το βάλτε την πρώτη. Όχι, εντάξει, δεν σταματάω.
Πάμε. Εγώ τον έχω δει να το βάζει με τις πέντε. Έχω να με καλά μπροστά μου. Πάμε. Έλα. Λίγο. Πάμε μόλις τον βάλει η φασαρία. Όχι. Τέσσερις, έξι, πέντε. Για να δούμε. Είμαι ο Τούτκεϊ και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά μετά από αυτό, κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα comment, πατήστε το κουδουνάκι άμα γουστάρετε για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια. Από μένα, see ya!